Μετά από 2 μήνες αναστολή αθλητικών δραστηριοτήτων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ποια είναι η κατάσταση για τα σωματεία, τις ομοσπονδίες, τους αθλούμενους? Η κατάσταση είναι πάρα πολύ ζωφερή. Τα σωματεία τα πιο πολλά κλείνουν και πάρα πολλοί συνάδελφοι σκέφτονται και να αλλάξουν και επάγγελμα. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή η πολιτεία να ενσκύψει και να βοηθήσει όσο γίνεται πάρα πολύ τα σωματεία, ειδικά τα σωματεία που είναι το πρωτογενές κριτήριο του αθλητισμού. Τα χορηγικά προγράμματα όλων των σωματείων έχουν πέσει έξω. Έρχονται οι διοικήσεις των ομάδων να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον στα έξοδά τους. Το σωματείο πρέπει να επιζήσει. Αυτή η μήτρα αθλητών σε όλη τη χώρα δεν μπορεί να ελέγχεται ή να γίνουν 2 ή 3. Έχει χωριά που παράγουν αθλητές, έχει μεγάλες πόλεις, μικρές πόλεις. Πρέπει να τους στηρίξουμε. Αυτό το οικοδόμημα δεν πρέπει να γκρεμιστεί. Γιατί αύριο θα γίνει ένας καλός αθλητής σε μια μικρή πόλη. Και άμα δεν έχει τα μίνιμουμ, τα απαραίτητα, να μπορεί να πληρώσουμε ένας προπονητής. Και να ξέρετε, ο προπονητής παίρνει 200 ευρώ. Και όποτε έχουμε λεφτά, το πληρώνουμε. Αυτό κάποια στιγμή ατονεί και τελειώνει. Δεν θέλω να τελειώσει. Είμαστε εδώ από αθλητικούς συλλόγους και φοιτητικούς συλλόγους και διεκδικούμε χρηματοδότηση για τα αθλητικά σωματεία, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι είναι μια κατάσταση η οποία εδώ και χρόνια με την υποχρηματοδότηση που βιώνουν τα σωματεία την πληρώνουμε εμείς οι προπονητές, οι αθλητές και οι εργαζόμενοι στους συλλόγους. Είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει, είναι κάτι που και εμείς οι αθλητές πρέπει επιτέλους να έχουμε φωνή, γιατί δεν γίνεται όλο το πάθος, την ενέργεια που βγάζουμε στο γήπεδο να την εγκλωβίζουμε μέσα σε αυτές τις 4 γραμμές. Από τότε που ξεκίνησε το κόψιμο των επιχορηγήσεων, εδώ και αρκετά χρόνια, οι εργαζόμενοι στον αθλητικό χώρο, στις αθλητικές ομοσπονδίες, βίωσαν διάφορα προβλήματα, όπως εκπεριτροπής εργασία, διάφορες ελαστικές μορφές εργασίας. Εμείς σαν εργαζόμενοι στις ομοσπονδίες προσπαθούμε να υποστηρίξουμε όσο το δυνατόν κάποια πράγματα. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, παρόλα αυτά υποστηρίζουμε καλύπτοντας όχι μόνο το ωράριό μας, αλλά δουλεύοντας και παραπάνω, δουλεύοντας Σαββατοκύριακα χωρίς να ξέρουμε πώς θα πληρωθούμε. Δουλεύουμε με ένα καθεστώς, με ένα πόδι στο ιδιωτικό τομέα και με το άλλο πόδι στο δημόσιο. Δεν ξέρω, έχουμε τα άσχημα κάθε ενός από αυτά, κανένα καλό από όλα αυτά. Και ενώ ήρθαμε σήμερα με κάποια δεδομένα ότι να υποστηρίξουμε τα σωματεία, οι ομοσπονδίες είναι πάντα κοντά στα σωματεία, τουλάχιστον αυτό έχω ζήσει εγώ. Τώρα, μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις από τις επιχορηγήσεις, φαίνεται ότι οι ομοσπονδίες δεν θα μπορούν όχι μόνο να βοηθήσουν, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν ούτε τον εαυτό τους. Τα σωματεία μας, που είναι στην ουσία η κινητήρια δύναμη του ελληνικού αθλητισμού, έρχονται και μας λένε να μην κάνουμε τα πρωταθλήματα, δεν έχουν λεφτά να συμμετάσχουν, κάτι που δεν το θέλουμε, πρέπει να γίνουν, πρέπει να ξεκινήσουμε τα πρωταθλήματά μας. Υπάρχουν οι μικρές κατηγορίες των πρωταθλημάτων μας που δίνουν ευεργετήματα από το νόμο στα παιδιά να συνεχίσουν, να μπουν στα πανεπιστήμια, να είναι αθλητές και για τα επόμενα χρόνια. Μη δίνοντάς τους αυτή τη δυνατότητα θα τα χάσουν αυτά τα παιδιά. Θα φύγουν από την πισίνα αυτά τα παιδιά. Οι εργαζόμενοι του μπάντμιντον έχουν υποφέρει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση από το 2013 μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει καθόλου. Εξακολουθούμε να είμαστε όμοιροι μεταξύ αθλητικής ηγεσίας, επίσημης πολιτείας και ομοσπονδίας. Δεν έχει βρεθεί καμία λύση στο ζήτημά μας και είμαστε κλειδωμένοι έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας. Στο άθλημά μας είναι πάρα πολύ σοβαρές οι επιπτώσεις, διότι το άθλημα ανήκει στα βαρέα αθλήματα και είναι άθλημα επαφής. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ξεκαθαρισμένο ακόμα πώς θα γίνουν οι αγώνες, πώς θα παλεύουν οι αθλητές. Δεν μπορεί να παλεύουμε θεωρητικά. Είναι συγκεκριμένο το άθλημα, πρέπει να έχουμε επαφή. Δεν ξέρουμε τι πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Είναι θέμα πιο πολύ επιστημονικής επιτροπής. Ξέρετε όλοι γιατί ο αθλητισμός είναι μια διαδικασία που είναι συνεχόμενη, με πολλή υπομονή, με πολύ μεγάλη συνέπεια, γιατί δουλεύουμε με ανθρώπινο σώμα και αυτό το σώμα όποτε το αφήσουμε σε αδράνεια πέφτουνε πάρα πολύ οι παραμέτρους σε κάθε άθλημα, τα βασικά τους παραμέτρους στις αθλήματος. Και αυτό το χρόνο που χάσαμε, μακάρι να μπορούμε να το καλύψουμε, να είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση το Σεπτέμβριο για να ξεκινήσουμε τη Ολυμπιακή χρονιά η άλλη μια φορά, για να έχουμε το επίπεδο που τα θέλαμε τους αθλητές μας. Οι ομοσπονδίες θίγονται από τις μειώσεις. Αυτές οι μειώσεις
ανατρέπουν προγραμματισμούς, λείπουν αγώνες, λείπουν πρωταθλήματα πλέον από τη δραστηριότητα των ομοσπονδιών και κατ' επέκταση σωματεία πλέον δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν. Εμείς έχουμε κλειστό την Παιανία. Εμείς έχουμε ένα καταστραμμένο στάδιο, το βοηθητικό, το Ολυμπιακό στάδιο, που κάνουμε τις προπονήσεις που έπρεπε να αλλάχτεί το ταρτάν πάρα πολλά χρόνια. Από τη βάση που είναι αναγκαία για να μπορούν να δουλεύουν τα παιδιά, είναι σε πολύ χάλια κατάσταση. Αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε. Μπορεί να μην έχουμε λεφτά για 10 στάδια, αλλά την εικόνα για ένα στάδιο που να επικεντρωτούμε εμείς, να μπορούμε να κρυφτούμε το χειμώνα, να δουλέψουν τα μικρά παιδιά, να κάνουμε αγωνιστική δράση. Γιατί τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται κακή αγωνιστική προετοιμασία των παιδιών λόγω έλλειψη αγώνων, λόγω έλλειψη κλειστό. Και έχουμε και δύο για το στίβο που έχουν φτιαχτεί στην Αθήνα. Περνάμε πολύ δύσκολη κρίση που πριν το κορονιό ήταν η βάση που μας ενοχλούσε. Τώρα και η απουσία από τις προπονήσεις. Μακάρι να μην ξαναέρθει άλλη μια φορά, γιατί θα είναι πλήρη καταστροφή. Είναι επιτακτική η ανάγκη να αυξηθεί η επιχορήγηση, ειδικά στα σωματεία, και να υπάρξει κάποιος τρόπος στα σωματεία να επιχορηγηθούν. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, διότι οι αθλητές δεν έχουν δυνατότητα να πληρώνουν άλλα δίδακτρα στα σωματεία για να βάλουν μέρος στους αγώνες κτλ. Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι για να υπερασπιστούμε τα εργασιακά μας δικαιώματα. Αν βοηθήσει το κύτταρο, όλος ο οργανισμός θα είναι υγιής. Αν είναι υγιές το κύτταρο, όλος ο οργανισμός είναι υγιής. Και μαζί με αυτούς παρασύρει και εργαζόμενους και ομοσπονδίες και πρωταθλήματα και διακρίσεις. Εγώ είδα, επειδή το μελέτησα, όχι 100%, μελέτησα γιατί τα γνωρίζω λόγω και της ιδιότητάς μου. Υποτύπω ένα αστείο, είπα σε συνάδελφο ότι μην ξαναπάρει το Ολυμπιακό μετάλλιο γιατί θα σας κόψουν άλλα 60 χιλιάρικα.